Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Economist και την MSD που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει υποστηρίξει την εκδήλωση αυτή. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση για την Ελλάδα και για την ελληνική ογκολογία. Ομολογουμένως, η χρονική στιγμή είναι άσχημη. Όσο εξοικειωμένοι και αν είμαστε με το θάνατο, όσο ογκολόγοι, ποτέ δεν είμαστε αρκετά. Και νομίζω ότι, όπως ακούστηκε και πριν, είναι μία περίοδος πένθους και μία περίοδος θλίψης. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται. Οπότε, μέσα στα επόμενα 5 λεπτά, θα ήθελα να σας παρουσιάσω ουσιαστικά αυτά που είχαμε συζητήσει πέρσι και πώς προχώρησαν αυτή τη χρονιά μέχρι φέτος και νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά σημαντικά βήματα. Ένας από τους πυλώνες στους οποίους στηρίζει η εταιρεία μας είναι η εκπαίδευση των γιατρών, γιατί καλύτερη ογκολογία δεν μπορείς να προσφέρεις αν δεν είσαι σωστά εκπαιδευμένος. Η Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας είναι ένας θεσμός που λειτουργεί από το 2007 και όλοι οι ογκολόγοι περνούν μέσα από αυτόν παράλληλα με την ειδικότητα. Για πρώτη φορά φέτος, ο 8ος κύκλος αναβαθμίσεται με τη συνεργασία του με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Γίνεται πρόγραμμα βραχίας μετεκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και οδηγεί σε πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης, του ΕΑΠ, κάτι που νομίζω ότι τον κάνει πλέον ένα θεσμό πάρα πολύ σημαντικό. Επενδύουμε στην εκπαίδευση στηρίζοντας και υποτροφίες και ερευνητικά προγράμματα. Υποτροφίες του εξωτερικού, 136 άτομα με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2000 και μετά. Και ερευνητικά προγράμματα τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, πάνω από 263 με 1,5 εκατομμύριο ευρώ πάλι. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πέρσι ήταν στην αρχή, είχε μόλις βγει το τεχνικό δελτίο, φέτος όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε 2 καλά νέα. Το πρώτο καλό νέο είναι ότι ο δικός μας ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος έχει υλοποιηθεί από τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια, είναι σε χρήση με σχεδόν 100 ογκολόγους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πολιτείας από το Υπουργείο Υγείας έχει περάσει στο στάδιο της διαβούλευσης και η ομάδα εργασίας πιλωτικά στην οποία συμμετέχουμε ήδη έχει ξεκινήσει τη διαμόρφωση του μητρώου καρκίνου. Προχωρά γοργά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα ένα χρόνο τώρα να έχουν γίνει. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της ΕΟΠΕ, άλλο ένα πολύ σημαντικό πόνημα. Για πρώτη φορά το Υπουργείο μας ζήτησε φέτος, εκτός από την μεγάλη κανονική έκδοση στην οποία περιλαμβάνουμε όλα τα φάρμακα, να δώσουμε και μία έκδοση με τα εγκεκριμένα εντός ένδειξης και με τα χαμηλού κόστους εκτός ένδειξης, με πρόθεση να τα διασυνδέσει με την ΕΔΙΚΑ και επιτέλους αυτά τα φάρμακα να βγουν από το σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης. Κάτι που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και για τους ασθενείς μας, αλλά και για τους ογκολόγους. Στην ένατη αυτή έκδοση έχουμε προσθέσει και 2 νέα κεφάλαια, που είναι η ανακουφιστική φροντίδα και τα εμβόλια, και αυτή η έκδοση είναι στο Υπουργείο, στο ΚΕΣΥ και στους αρμόδιους φορείς. Βιοδείκτες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και μία εκδήλωση αφιερωμένη μόνο στους βιοδείκτες. Είναι επιτακτική η ανάγκηση για άμεση επικυρωποίηση των βιοδεικτών που σχετίζονται με τη συνταγογράφηση και αποζημίωση των ογκολογικών φαρμάκων. Από πέρσι προεξαμήνου εντάχθηκε στη συνταγογράφηση ο κληρονομικός έλεγχος των γονιδίων BRCA1 και 2 και μόλις πριν από 2 μέρες μας έστειλαν από το Υπουργείο και από τον ΕΟΠΗ μία καινούργια κατάσταση, έτσι ώστε να ορίσουμε νεοπλάσματα στα οποία μπορούμε να συνδέσουμε νέους βιοδείκτες και από ό,τι κατάλαβα αυτό είναι το πρώτο βήμα και θα υλοποιηθεί άμεσα και θα υπάρξει και ένα δεύτερο βήμα με τους υπόλοιπους βιοδείκτες αμέσως μετά. Αυτή είναι μία από τις τελευταίες επιστολές που στείλαμε στο Υπουργείο και νομίζω η ανταπόκριση ήταν εντός μηνός, είναι πολύ σημαντική. Μέχρι τότε εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε από την εταιρεία, με ίδιους πόρους και με χορηγίες από τη φαρμακοβιομηχανία.
το NGS στον πνεύμονα, αλλά και μία σειρά από άλλα προγράμματα ανίχνευσης μεταλλάξεων και άλλων μοριακών χαρακτηριστικών που βλέπετε εδώ, με συνολική δαπάνη 21 προγράμματα, πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια, πάνω από 4.500 ογκολογικοί ασθενείς έχουν ελεγχθεί δωρεάν, πάνω από 315 είναι συμμετοχές των κέντρων στην Ελλάδα και πάνω από 820 συμμετοχές, οι μοναδικές συμμετοχές των ογκολόγων. Επίσης, έχουμε και 9 μελέτες παρατήρησης, στις οποίες έχουν ενταχθεί περίπου 2.000 ασθενείς και συμμετοχές πάνω από 120 κέντρων στην Ελλάδα, και αυτό το κόστος είναι μέχρι το 12ο του 2022. Ενώ αξίζει, πιστεύω, να σημειωθεί ότι ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας, από το 2020 μέχρι το 2022, όπως βλέπετε, η ΕΟΠΕ προσπάθησε και κατάφερε να συνεχίσει την υποστήριξη αυτών των προγραμμάτων, παρά τις δυσκολίες και στην πρόσβαση και στη χρηματοδότηση, σε όλα όπως τα είχαμε ζήσει μέχρι τότε. Και φυσικά ευχαριστούμε τους υποστηρικτές και συνοδοιπόρους μας αυτή την μεγάλη επιτυχία που ανήκει σε όλους μας, σε εσάς, στους ογκολόγους και κυρίως για τη βοήθεια των ασθενών. Είναι η ιατρική ακριβία, λοιπόν, στην ογκολογία ακριβή ή πολύτιμη. Για μας είναι πολύτιμη και για να έχουμε μία στοχευμένη υγεία και όχι μόνο μία στοχευμένη ιατρική, θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην ακριβή, στην θεραπεία με ακρίβεια. Τα τελευταία χρόνια, με τη συνδρομή των χορηγών, έβαλε πλάτες η ΕΟΠΕ σε αυτό το κομμάτι της ογκολογικής φροντίδας και έχει έρθει η ώρα να πάρει τη σκυτάλη πολιτεία και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήδη την έχει πάρει. Η σημερινή εκδήλωση, σε συνέχεια και της εκδήλωσης της προηγούμενης εβδομάδας για τους βιοδείκτες, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη της επικαιροποίησης αυτής της λίστας. Θεωρούμε ότι είναι ένα κοινωνικό ζήτημα και ένα ζήτημα δικαιοσύνης, μία υποχρέωσή μας προς τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειάς τους, που πρέπει να γίνει τη σωστή χρονική στιγμή, με ταχύτητα, για να υπάρξει το μέγιστο όφελος από τις εξαιρετικά αποτελεσματικές σύγχρονες θεραπείες. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε.